Γεια σας κυρκορίτσια μου, φίλες μου. Έχασα λίγο τα λόγια μου γιατί έπαθα πρωί πρωί μια ζημιά. Πήγα να βαφτώ και ήθελα να ψάξω να βρω, δεν θυμάμαι αν το πέταξα, ένα μασκαράκι. Θυμόμουν ότι είχα πάρει νομίζω τις Essence, το οποίο δεν το βρήκα, δεν ξέρω, μα δεν το βρήκα. Σταμάτησα να ψάχνω γιατί έπαθα τη ζημιά. Είμαι λίγο βίαιη στις κινήσεις. Πάντα. Σχεδόν πάντα. Όχι πάντα. Τράβηξα το συρτάρι της τουαλέτας μου, της τουαλέτας ομορφιάς. Και όπως το τράβηξα έτσι απότομα, με βιασύνη, το τράβηξα ολόκληρο και βγήκε από τη θέση του. Μπαμ! Έσκασε απάνω μου. Έχει εντωμεταξύ μηχανισμούς στα πλάγια, δεν είναι απλό σιρτάρι βάλε βγάλε. Εδώ κοιτάξτε τα δάχτυλά μου, δεν ξέρω αν φαίνεται. Πάνε τα δακτυλικά αποτυπώματα, έχει φύγει το δέρμα. Κάπου μάτωσε κιόλας το χέρι μου, δεν ξέρω πού, δεν πήρα χαμπάρι εκείνη την ώρα. Προσπαθούσα να το βάλω στη θέση του, δεν μπορούσα. Μου βγήκε η πίστη. Σε κάτι τέτοιες καταστάσεις, βέβαια, ευτυχώς δεν χάνουν την ψυχραιμία μου, με πιάνουν τα γέλια. Έψαχνα εγώ όμως το σιρτάρι, το είχα κουμπίσει πάνω στα πόδια μου, καθόμουν. Παρόλο το βάρος, έμπαινε από τη μία, δεν έμπαινε από την άλλη. Έμπαινε από την άλλη, δεν έμπαινε από τη μία. Τελικά τα κατάφερα. Έβγαλα εννοείται βέβαια κάποιο βάρος από μέσα. Είναι δυστυχώς, επειδή έχει τους μηχανισμούς, είναι δύσκολα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ευτυχώς μετά συνεχίστηκε καλά το πράγμα. Παρέλαβα κάποια πράγματα από Jambo, το αγαπημένο μου Jambo, γιατί θέλω να καλοποιήσω, να διακοσμήσω την κρεβατοκάμαρά μου, όχι beauty room. Δεν μ' αρέσει να το λέω έτσι, κρεβατοκάμαρα λέγεται, και όταν ήμουν μικρούλη προσπαθούσα να το πω και δεν τα κατάφερα και έλεγα κλεβατοκάμαλα. Ούτε στούντιο. Να προσγειωθούμε λιγάκι, οι κορίτσια, μην καβαλάμε το καλάμι, γιατί τα ακούω και αυτά και εκνευρίζομαι. Λοιπόν, καλά, ένα πράγμα που με βγάζει, μου διαρκούν αυτά πάρα πολύ καιρό και είναι πάρα πολύ καλά, παίρνω αυτό το πακετάκι από Jambo, αυτά τα χαρτομάντιλα, και είναι πάρα πολύ ωραία συσκευασή και τα χρώματα έτσι που έχει. Είναι νομίζω 3x150 και είναι ωραία έτσι και τα χρώματα για κρεβατοκάμαρα. Ένα ωραίο στάντ που πήρα είναι για να ακουμπήσεις κορνίζα, ανοίγει, που δεν έχει στραβώσει το φως, προσπάθησα κάτι να κάνω αλλά δεν γίνεται. Είναι για να σταθεροποιηθεί κορνίζα που δεν έχει ποδαράκι. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να σταθεί, το ανοίγεις και την στερεώνεις. Πήρα αυτές εδώ, είναι ένα κιλό. Εδώ κοιτάξτε ωραία χρώματα. Πέτρες σε γήινες αποχρώσεις. Μ' αρέσει να τις στολίσω εδώ και εκεί. Και δεν ξέρω, αυτό τώρα το σκέφτηκα. Αλλά δεν μ' αρέσει που είναι έτσι γήινες αποχρώσεις, να τις, που έχουν μαρκαδόρους να τις ζωγράφει. Εκτός αν με μπρονζέ, χρυσό ή ασημί, χρυσό ίσως, που έχω και λεπτούς μαρκαδόρους, θα δυσκολευτώ. Γιατί είναι μικρές, γιατί όποιον ζήταγα βότσαλα πέρσι το καλοκαίρι για να ζωγραφίσω με μαρκαδόρους, όλοι μου έταζαν ότι θα μου φέρουν, αλλά στο τάξη μου έμεινα. Πήρα αυτά εδώ. Πάρα πολύ ωραία χρώματα. Για διακόσμηση. Θέλω από εκεί στην τουαλέτα ομορφιάς που έχω πάλι έτσι, είχα ένα πύλινο βάζο, δεν μ' άρεσε. Και πήρα αυτό εδώ το ωραίο το ανάγλυφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Να βάλω λουλούδια, άλλο άσπρα, δεν ξέρω, μάλλον μπορεί όχι άσπρα. Άσπρα λουλούδια. Από ψεύτικα έχω μπόλικα, έχω προμηθευτεί από τη Λαϊκή
Το ματσάκι 1 ευρώ. Διάφορα χρώματα. Δόξα τω Θεώ η λαϊκή. Έχει και αυτή τα καλά της. Λοιπόν, πήρα. Αυτό είναι, δεν είναι κερί, δεν είναι φίδι, δεν είναι κορταλίας, δεν είναι διαμαντής, είναι, δεν είναι κερί, τόπα, τα όπα, το ξεστόμησα. Λοιπόν, είναι πραγματικό κερί απ' έξω, αλλά δεν είναι κερί που ανάβει κανονικά, μάλλον ανάβει, αλλά πώς ανάβει, είναι με LED και ανάβει σαν πραγματικό κεράκι. Σαν να φέγγει σαν αληθινό, θερμό φως. Και αυτά κρατάνε πάρα μα πάρα πολύ. Παίρνει 3 μπαταρίες από κάτω, τις 3α. Να το. Και κρατάνε απίστευτα αυτά τα κεριά. Απίστευτα. Και είναι πανέμορφο. Και δεν το περίμενα ότι είναι σαν αληθινό κερί απ' έξω, δηλαδή το βλέπει κάποιος και την πατάει. Νομίζω ότι είναι αληθινό κερί. Και είναι νάτο. LED. Τα LED που έχει το Jambo είναι πάρα πολύ καλά. Είχα πάρει και τα Χριστούγεννα. Κρατάνε ώρες. Αυτό εδώ το ξύλινο καφασάκι να το πω. Για χώρο αποθήκευσης πρέπει θυμήθηκα την παιδική, αχ τα δαχτυλάκια μου, θυμήθηκα την παιδική μου ηλικία, πρέπει να λέει wonderful εδώ με τα καλλιγραφικά, δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Έχει αυτές τις 6 θήκες εδώ, είναι πάρα πολύ ωραίο, στιβαρή κατασκευή. Τώρα, δεν ξέρω το μέγεθός του, αν μπορώ να τακτοποιήσω εδώ κάποια αρώματα ή επειδή εκεί έχω κάποια άλλα καλλιτικά που τα χρησιμοποιώ πιο σπάνια, να τα βάλω εδώ μέσα. Θα δούμε. Πάντως είναι πολύ ωραίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εδώ κοιτάξτε τι ωραία κορνίζα. Κλουβάκι. Και ενώ δεν συμπαθώ αυτά με το Παρίσι, Λονδίνο και τα λοιπά. Αυτό ίσως το κρατήσω μέσα, δεν ξέρω, ίσως. Ή που θα τυπώσω κανένα άλλο δικό μου ή που το αφήσω έτσι γιατί μου αρέσουν τα χρωματάκια που έχει, έτσι το παλ. Μπορεί να βάλω καμιά άλλη καρποστάλ, δεν ξέρω, θα δω. Δεν θέλω να το βάλω φωτογραφία στο συγκεκριμένο. Και που θα τα αφήσω έτσι, που θα το βάλω κάποια καρποστάλ, δεν ξέρω, θα δω. Μ' άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ όμορφο. Κλουβάκι. Είναι πολύ... Εντάξει, είναι στη μόδα, ναι. Αλλά δεν είναι το ότι είναι στη μόδα, μ' αρέσουν έτσι αυτό το στυλ, τα κλουβάκια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και ψυχή... Άλλο ένα πήρα, κλουβάκι. Αυτό είτε το κρεμάς, είναι για ρεσό. Βάζεις το ρεσό μέσα, σου έχει εδώ, το γυρίζεις αυτό, το ξαναβάζεις έτσι στην ασφάλεια. Βέβαια, μπορεί να έχει αυτό το πέζο, αλλά μόλις τοποθετηθεί κάτω, οπότε δηλαδή όταν είναι να κρέμεται, εντάξει, όταν είναι να κρέμεται, καλό θα είναι... Είναι σε κάποιο σημείο που δεν θα το κουνήσει κάποιος, γιατί θα σβήσει το ρεσό. Είναι πάρα πολύ όμορφο
Και αυτό που σκέφτηκα, μπορείς αν θέλεις σε κάποιο σημείο μία μικρή κορδελίτσα, αν θες να του βάλεις μία πάρα πολύ μικρή, για να μην φαίνεται αυτό εδώ, όταν θα το έχεις κάπου κουμπισμένο κάτω, να του βάλεις ένα πολύ μικρό φιωγκάκι εδώ ή, όχι φιωγκάκι, κάτι σαν κορδόνι, μικρό, σπάγκο, κάτι σαν σπάγκο, πολύ ωραίο θα είναι. Εδώ κοιτάξτε, μαξιλάρι για το κρεβάτι. Είναι βελουτέ. Δεν το περίμενα βέβαια ότι θα έχει τις πουλιές. Είναι πουλιές αυτά. Sparkle on. Αλλά είναι καλή ποιότητα πουλιές όμως. Δεν πρέπει να φεύγουν από, όχι δεν πρέπει, δεν φεύγουν από τη θέση τους. Βελούδινο, βελουτέ, πολύ ωραίο μαξιλάρι, πολύ καλή ποιότητα. Και για να δω, βγαίνει κιόλας, με φερμουάρι είναι, πολύ καλό. Και πήρα, εδώ βέβαια δεν ταιριάζει απόλυτα το χρυσό, πήρα και αυτό εδώ, για το κρεβάτι μου. Love you to the moon and back. Αυτό εδώ, το στρογγυλό. Αλλά δεν με πειράζει γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τέλειο. Ολοστρόγγυλο. Και από μακριά δεν φαίνεται καμία διαφορά. Είναι, απλά είναι επειδή αυτό γυαλίζει πιο πολύ και αυτό είναι ματ. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι ότι δεν είναι ίδιο το χρυσό. Η αποχρώση του χρυσού είναι ίδια, ολόιδια. Το κίτρινο χρυσό. Απλά αυτό είναι το γυαλιστερό και αυτό είναι το θολό. Αυτό εδώ, τι είναι αυτό. Και είναι άλλο τόσο. Δεν το έχω ανοίξει, γιατί είναι ένα του. Ανοίγει. Αυτό εδώ το γούνινο είναι σαν μοκετούλα ένα πράγμα και το πήρα για από εδώ που σηκώνομαι από το κρεβάτι τώρα για το χειμώνα, γιατί έβαζα μία σαν φλουκάτι ένα πράγμα και αυτό για να το τεινάξω έπρεπε να ζητήσω ανταλλακτικά για τη μέση μου και δεν γινότανε, δεν υπήρχε περίπτωση. Ελαφρύ είναι αυτό, πανέλαφρο, δηλαδή να είσαι ξυπόλυτη, έτσι τώρα φθινόπωρο. Γιατί ήθελα τώρα έτσι να το διακοσμήσω το δωμάτιο που θα φθινοπωριάσει, εγώ χουζουρεύω πάρα πολύ. Είναι, μ' αρέσει η εποχή έτσι φθινόπωρο και χειμώνας και τέτοια. Χειμώνας όχι τόσο, φθινόπωρο, με τις, του φθινοπώρου και της άνοιξης. Και αυτή είναι εδώ, την όμορφη μπιζουτιέρα, αλλά δεν με πειράζει να έχω πράγματα που τα έχει και ένα εκατομμύριο κόσμος ακόμα. Δεν έχω τέτοιο κόλλημα, τέτοια ψιλομυτιά. Το μόνο που στεναχωρήθηκα, την περίμενα λίγο πιο μεγάλη. Είναι αυτή εδώ. Έχει φικούλες εδώ για δαχτυλίδια, ξέρω εγώ, σκουλαρικάκια, κανένα βραχιόλι που ανοίγει, όχι τέτοιο. Και έχει και ένα συρταράκι εδώ. Για άλλα σκουλαρίκια, κρίκους, κολιέ και τα λοιπά, την περίμενα πιο μεγάλη. Τώρα αναγκαστικά θα πρέπει να βολέψω αλλού, γιατί έχω χρησιμοποιήσει ένα κουτί που ήταν πανάκριβο, γιατί είχε σετ, είχε πράγματα μέσα ζωγραφικής, Winsor & Newton. Ήταν σετ ολόκληρο και επειδή έχω χρησιμοποιήσει αυτά τα προϊόντα και είναι ξύλινο, καλό κουτί αυτό, και το έχω χρησιμοποιήσει αυτό, έχω βάλει μέσα κοσμήματα.
Αλλά έχω βάλει βέβαια και κάποια εξτρά καφίτσες που δεν χρησιμοποιώ, κάποια κουκαλάκια που είναι έτσι σε χρυσές αποχρώσεις και τέτοια, οπότε θα τα αφαιρέσω αυτά, αν είναι και μήπως μου χωρέσουν αυτά που θέλω να χρησιμοποιώ πιο τακτικά, και βάλω αυτό γιατί είναι πολύ πιο όμορφο, είναι πολύ πιο γλυκούλικο. Hello gorgeous, με τις χρυσές τις βλεφαρίδες, καλά οι βλεφαρίδες, οι μαγνητικές, μπαίνουν πανεύκολα, αλλά είναι μεγάλες. Είναι δηλαδή πολύ μακριές. Η δάλος είναι πάρα πολύ εύκολα στην τοποθέτηση και δεν βγαίνουν. Δεν ξέρω και οι ολόκληρες πώς θα είναι. Θα είναι και αυτές βέβαια τεράστιες. Δεν ξέρω πώς θα είναι και πόσο εύκολες θα είναι και αυτές στην τοποθέτηση. Αλλά είναι πανεύκολες στην τοποθέτηση, πάρα πολύ εύκολες. Δεν ξέρω. Θέλω να το διακινδυνεύσω με τις, εντάξει, οικονομικές. Είναι να με τις κούρευα και να έπαιρνα άλλες. Τέλος πάντων, να βλακία, δεν τις δοκίμαζα, να τις δείτε. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο με τα πράγματα που προμηθεύτηκα από το καλό μας Τζάμπο για τη διακόσμηση του δωματίου μου. Ελπίζω να σας άρεσε, να τα βρήκατε ωραία και χρήσιμα, να πήρατε ιδέες. Πολλά πολλά φιλάκια, πείτε μου κάτω στα σχόλια ό,τι θέλετε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά κορίτσια μου. Πολλά πολλά φιλάκια. Γεια σας.